πίσω μας. Είναι το Αβέρο που σιγά σιγά ρημουλκείται, όπως είπαμε, για την, για ορισμένες επισκευές που χρειάζεται. Επειδή είναι μια πολύ σπάνια εικόνα, γι' αυτό το έχουμε δώσει συνεχώς. Δύο μήνες θα είναι στο ναυπηγείο. Θα... Έτσι είναι ζωντανή η εικόνα που παίρνουμε αυτή τη στιγμή από την κάμερα. Ελάτε, κύριε Μπάρκα. Ήταν ξεκάθαρος ο Πρωθυπουργός και δεν νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω διευκρινήσεις. Γιατί? Διότι ο Πρωθυπουργός εχθές είπε αυτό το πράγμα. Ότι θα έχουμε την θέσπιση μέτρων αντιμέτρων 1% το 19, εφαρμογή το 19, 1% το 20. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν μέτρα για το χρέος, για τη ρύθμιση του χρέους, δεν θα εφαρμοστούν. Τι άλλο παραπάνω να πούμε? Θα τα ξεψηφίσετε? Τι άλλο παραπάνω να πούμε? Υπάρχει κάτι άλλο παραπάνω? Όχι, κάτι, να σας πω τι άλλο παραπάνω, παραπάνω μπορούμε να πούμε. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη. Εγώ δεν θέλω να αφήσουμε. Δεν πρέπει να μην μιλήσουμε τίποτα. Δεν πρέπει να αφήνουμε ώρες. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός εχθές ήταν ξεκάθαρος σε αυτό. Τι άλλο παραπάνω να πούμε? Πώς, τι άλλο παραπάνω να πούμε? Ποια σκοπιά το βλέπει ο καθένας. Γιατί ο Πρωθυπουργός εχθές ήταν ξεκάθαρος και σε ένα άλλο θέμα. Παρακαλώ. Και θέλω να μου πείτε αν είναι ξεκάθαρο και το θέμα που θα σας πω εγώ τώρα. Είπε δηλαδή, για παράδειγμα, ότι όντως είναι βαριά η φορολογία, αλλά ήταν βαριά και πριν. Και ότι λίγο ανέβηκε από την ημέρα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Λοιπόν, έκανα ένα γρήγορο πέρασμα. Ο ΦΠΑ σε ορισμένες κατηγορίες από 13 πήγε 24, δεν είναι λίγο. Ο φόρος. Η φορολόγηση από το 25 πήγε στο 29. Και αυτό δεν είναι λίγο. Η εισφορά ανέβηκε κατά 3%. Και αυτό δεν είναι λίγο. Η προκαταβολή πήγε 100%, αλλά τέλος πάντων πες ότι είναι αυτό. Κάψιμα είχαμε αύξηση του φόρου. Και επίσης, εάν εφαρμοστεί και αυτό που λέτε για τα χαμηλότερα εισοδήματα, μπαίνει φόρος και σε αυτούς που παίρνουν 4% το μήνα. Αυτό είναι λίγο. Θα σας πω, κύριε Λεριτζή, θα σας πω όμως ότι έχουμε τη θέσπιση αφορολογήτου σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες πριν δεν το είχαν. Θα σας πω ότι βοηθήθηκαν άνθρωποι και κοινωνικές ομάδες οι οποίες μέχρι τώρα ήταν έρμεα της πολιτικής, της μη ύπαρξης κοινωνικής πολιτικής από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ένα σωρό πραγμάτων. Λέω λοιπόν ότι στην αντιπολιτευτική λογική στην οποία ο καθένας μπορεί να εισέλθει, θα βρει πράγματα βεβαίως, έτσι, για να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση. Βεβαίως. Όμως θα είμαστε. Θα είμαστε ισόποσοι, αν θέλετε, στην κριτική μας. Δηλαδή θα λέμε και τα θετικά. Να, θα λέμε ότι βοηθήθηκαν κοινωνικές ομάδες οι οποίες μέχρι τώρα ήταν έρμεα. Ότι δόθηκαν χρήματα σε ανθρώπους, δόθηκαν επιδόματα σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν στον δρόμο. Ότι έχουμε μείωση κατά τη μείωση της αλλεργίας, αλλά έχουμε. Ότι έχουμε θέσπιση αφορολογίου στους αγρότες που δεν είχαμε. Να λέμε και τα θετικά. Ένα αρνητικό. Αν περάσει τα 5.500 ευρώ, λέω το εξής. Βεβαίως, να είστε κριτικοί, βεβαίως να κάνετε κριτική στην κυβέρνηση. Αυτό, αν θέλετε, είναι και ο ρόλος σας. Εγώ ρωτάω. Όμως, θέλω να καταλάβω, για παράδειγμα, κύριε Μπάρκα μου, είχαμε στόχο 0,5%. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω το λόγο γιατί πρέπει να πιάσουμε 4, αλλά λέω καλό πράγμα είναι που πιάσαμε 4 γιατί μαζέψαμε. Να σας πω γιατί. Όχι, θα καταλάβετε το λόγο. Θα μου απαντήσετε. Θέλω να είναι πλήρης η ερώτηση και να είναι και πλήρης η απάντηση. Βεβαίως. Ωραία, λέω καλό πράγμα είναι, μαζέψαμε λεφτά. Άρα τι σημαίνει ότι μαζέψαμε λεφτά? Δεν θα χρειαστεί να πάρουμε μέτρα. Γιατί παίρνουμε μέτρα, αφού μαζέψαμε παραπάνω λεφτά? Για φέτος. Εκείνο το λάθος σας. Ακούστε λιγάκι. Το δούνου του. Ακούστε λίγο. Το δούνου του έλεγε: κύριε, δεν θα πιάσετε το στόχο, πάρτε μέτρα τώρα. Σήμερα, το 17. Κόψτε μισθούς και συντάξεις τώρα. Τον πιάσαμε. Ακούστε, τον πιάσαμε. Και τι λέει τώρα? Λένε για το 18, για το 19. Το 19 αμφισβητούν, όχι το τώρα. Όχι, μισό. Εγώ θα σας πω. Να σας εξηγήσω. Τα ποσά δεν μεταφέρονται, ρε παιδιά. Όχι. Να σας εξηγήσω. Πού πάνε? Μα δεν μεταφέρονται. Και εκεί δεν έγινε ο κακός χαμός με τη Νέα Δημοκρατία που έλεγε: μη δίνετε το 13ο βοήθημα. Σύνταξη λέμε εμείς, βοήθημα λέει η Νέα Δημοκρατία στους συνταξιούχους. Γιατί αυτά τα χρήματα που περισσεύουν πρέπει να τα μεταφέρετε. Γιατί να τα μεταφέρουμε? Δεν έχω καταλάβει. Ένα κράτος το οποίο ασκεί, έχει πολιτική. Είναι ελεύθερο κράτος, ασκεί την πολιτική όσο θέλει. Και λέω το εξής. Γιατί πιάστηκαν τα στόχοι? Γιατί πιάστηκαν οι στόχοι? Διότι κύριε Λεριτζή, πήγανε κάτι κόφτες. Να σας πω. Γιατί πήγανε κάτι κόφτες σε κάτι λίστες που οι άλλοι τις κρύμασαν στα σεντάρια, σε κάτι λίστες που τις είχαν στις τσέπες, κάτι πραγματάκια που κάνανε οι υπόλοιποι. Γιατί μπήκε κόφτης στη Ρεμούλα. Μισό, γιατί ο κύριος Πίρτσης έβρισε τους δρόμους. Θα σας πω. Έβρισε τους δρόμους σε κυκλοφορία και διαπραγματεύτηκε και γλίτωσε κάτι εκατομμύρια. Προσέχτε, από τους εργολάβους. Αυτό το επιχείρημα, εγώ συμφωνώ ότι υπήρξαν και αυτά. Λοιπόν, αλλά αυτό το επιχείρημα δίνει επιχείρημα στο ΔΝΤ. Θα σου πει, αυτά δεν είναι μόνιμα. Πήρατε μια φορά από κάποιους που κλέβανε.
Πήρατε μια φορά από αυτούς που δεν δίνανε. Πήρατε μια φορά από αυτούς που πήραν. Εγώ θα σας πω. Δεν ξαναπάρετε. Πάντως εγώ θα σας πω. Σας αφήσω ήδη το θουνουτού. Εγώ δεν είμαι με το θουνουτού. Ναι. Είναι το επιχείρημά του ότι δεν είναι μόνιμα τα μέτρα. Μόνιμη απόδοση και αυτό πρέπει να πάρετε κι άλλα. Λέω λοιπόν, εμείς ο κόσμος πλήρωσε ένα μεγάλο ποσό για. Κατά βάση ο κόσμος λέω και τα υπόλοιπα ισχύουν. Ένα μεγάλο ποσό για να πιάσουμε να έχουμε μια υπεραπόδοση. Αυτά τα λεφτά υπάρχουν. Όπως υπάρχουν και τα χρέη του δημοσίου προς αυτούς τους ιδιώτες κτλ. Αλλά λέω, αυτά τα λεφτά υπάρχουν. Αφού λοιπόν εμείς ξεπεράσαμε το στόχο και επομένως δεν πέφτει κόφτης, μπράβο, ζήτω, και το 0,5 να πιάναμε, δεν θα πέφτει κόφτης. Δεν είχαμε γλιτώσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει βγάλαμε λεφτά. Γιατί δεχόμαστε την απέτηση να μπουν πρόσθετα μέτρα μετά. Εμείς δεχόμαστε. Γι' αυτό δεν κλείνει συμφωνία. Θα τα ψηφίσετε στην Μα γι' αυτό δεν κλείνει συμφωνία. Ακούστε, κύριε Λερετζή, ακούστε λιγάκι. Περιμένετε να καταλάβω αυτό. Υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ της χώρας, της Ελλάδας, της Γερμανίας και των Δυνοτού. Και εμείς τι λέμε, κύριε, εμείς τους στόχους θα τους πιάσουμε. Δεν χρειάζονται πρόσθετα μέτρα. Τι λέει η Γερμανία, για να ισχύσει το πρόγραμμα πρέπει να έρθει το Δυνοτού. Εμείς λέμε, κύριε, εμείς θα τα πιάσουμε τα μέτρα. Το Δυνοτού τι λέει, για να συμμετάσχω πάρτε μέτρα. Έτσι. Και τι, έτσι λέει. Ναι. Και έλεγε να πάρουμε από τώρα μέτρα το Δυνοτού. Από τώρα το 2017. Αυτό θα κάνετε. Και εμείς δεν παίρνουμε μέτρα το 2017. Ναι, ναι. Θα τα ψηφίσετε τώρα. Δεν μπαίνουμε μέτρα το 2019. Από το 19-20. Τώρα μέτρα δεν εφαρμόζονται. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ θα τα πήρε από τώρα. Γιατί λέγεται ότι θα συμφωνήσουμε. Μα ψηφίστε τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Μπάρκα. Κάνε ένα λάθος. Αυτή τη στιγμή κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σα πω τώρα. Α, στη Νέα Δημοκρατία. Όταν έρθει η Νέα Δημοκρατία την κρίνουμε. Επειδή λοιπόν κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι λέει. Λέει η Γερμανία για να συμμετάσχει το Δυνοτού. Λέει το Δυνοτού για να συμμετάσχω και εγώ, κύριε, θέλω μέτρα. Ωραία. Και λέμε ότι εμείς και μέτρα το έτσι, εσείς. Ναι, τα σκέτα δεν τα ψηφίζουμε. Ναι, τα σκέτα. Θα τα ψηφίσετε. Ναι, τα σκέτα δεν τα ψηφίσετε μέσα στο Μάιο. Το τι θα γίνει μετά δεν το ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω ότι θα γίνει νόμος του κράτους. Λοιπόν, νόμος του κράτους σε 15 μέρες θα είναι αυτά τα μέτρα. Ναι, τα σκέτα δεν τα ψηφίζουμε τα μέτρα. Γιατί θεωρούμε ότι όπως τώρα πιάνουμε το πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν παρακολουθήσατε με προσοχή, νομίζω, τον Πρωθυπουργό χθες. Εγώ. Δεν το παρακολουθήσατε. Εσείς δεν το παρακολουθήσατε. Εγώ τον παρακολουθήσα και τον έχω αναλύσει κιόλα. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες ότι θα τα ψηφίσουμε τα μέτρα. Θέλετε να σας βάλω το απόσπασμα. Διάφορα πράγματα. Θέλετε να σας βάλω το απόσπασμα. Είπε ότι θα τα ψηφίσουμε τα μέτρα για να είναι διαβατήριο για την έξοδό μας από το μνημόνιο. Το αν λέει θα τα εφαρμόσουμε θα εξαρτηθεί από το τι θα πάρουμε για το χρέος. Αλλά αυτό θα ψηφιστεί πριν. Θα με αφήσει να πω την πρότασή μου ή θα πω τα δικά σας. Λέει λοιπόν το Δυνοτού για να συμμετάσχω πρέπει να πάρετε μέτρα. Και λέμε εμείς, κύριοι, δεν θα πάρουμε μέτρα τώρα διότι τα πρωτογενή πλεονάσματα εμείς θα πιάνουμε.